Σας καλωσορίζω, guys, σε άλλη μια εκπομπή του Βασίλη του Πασχαλίδη, την οποία ονομάζω Great Times in Rock Metal History. Δεν ξέρω αν άργησα αρκετά, αλλά όταν μιλάμε για τους ανάθεμα ή αναθήμα, όπως λένε οι Άγγλοι, αλλά δεν είναι ελληνική λέξη, είναι η ανάθεμα. Ιδίως το συγκεκριμένο άλμπουμ, γεμάτη αριστουργήματα είναι η ανάθεμα, αλλά αυτό είναι το αριστούργημα των αριστουργημάτων τους. Η ανάθεμα, η οποία, αυτό βγήκε το 98, έτσι. Η ανάθεμα, η οποία από το 98 μέχρι και το 2000, εκεί, ένα, δύο, κάπου εκεί, δηλαδή ήταν μαζί με τους Iced Earth, ίσως και τους Gathering και κάποιους άλλους, σαν να λέμε Metallica, Iron Maiden και Megadeth και Manowar, τέλος πάντων. Λοιπόν, καταλάβατε και το κομμάτι όλοι. Είναι η ανάθεμα και το Alternative 4. Alternative 4. Είναι ο τρίτος τους κατά σειρά, αν δεν βάλουμε και το πέντε πούς. Παιδιά, τώρα σοβαρά, εσείς που ξέρετε, γιατί η ανάθεμα βασικά στην Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω ακόμα και από τους Μαντρουγκάτα και τους Archive, που στη χώρα τους την ίδια δεν κάναν και πολλά, και έρχονταν Θεσσαλονίκη κιόλας, ούτε κάναμε, και γέμισαν 1000 με 1200 άτομα, το ίδιο και η ανάθεμα. Αν και αυτή και στην Αγγλία ήταν τόσο σπουδαίος αυτός ο δίσκος. Λοιπόν, μιλάμε για το Alternative 4, τέταρτο άλμπουμ, όπως είπα, βάζοντας και το 5 εκτός του προφανώς. Είπα να βάλω το Judgment, απλά γιατί να μην βάλω το καλύτερο, τον καλύτερο. Εντάξει, από τους 10, 4 θα πούνε Alternative 4, οι 6 θα πούνε Judgment ή τα ίδια. Αυτό το άλμπουμ είναι ένας ογκόλυθος του ατμοσφαιρικού metal της Βόρειας Αγγλίας, από την ίδια περιοχή, Paradise Lost, My Dying Bride, που θα ασχοληθούμε στο μέλλον. Και η ανάθεμα νομίζω φτάσανε στο πικ τους, στην κορυφή τους με αυτό το άλμπουμ. Παλιά ωραία χρόνια, δηλαδή εγώ άρχισα να τους ακούω από το Silent Enigma και θα έλεγα ότι δεν με ενθουσίασε ιδιαίτερα, γιατί περίμενα να ακούσω κάτι σαν, βγήκε το 95 και περίμενα να ακούσω κάτι σαν Dragonian Times, και
σκάρα, δεν λέμε. Αλλά αυτό με γράφω, εντάξει. Το judgment το επόμενο, ένα τσίκ πιο κάτω, ένα τσίκ. Τουλάχιστον εδώ στο Σαλονίκα, αλλά από ό,τι ξέρω και από φίλους γνωστούς και αυτά, και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα γενικά, δηλαδή λέγανε ανάθεμα και ήταν σαν να λέγανε πατέρα ή μετάλλικα. Ακραίο βέβαια, λίγο με ενοχλεί από την αλήθεια, αλλά κι όμως, αφού ο λαός γουστάρει έτσι και γουστάρει με το δίκιο του. Εντάξει, το Fragile Dreams που ακούμε τώρα, track νούμερο 2 βέβαια, μετά την εισαγωγή που ακούσαμε πριν. Εντάξει, τι να πω, το πιο γνωστό του τραγούδι, από όλα, όλα, ναι, το πιο γνωστό του τραγούδι. Και κάτι που δεν ξέρω πώς το σχεδίασαν ή αν δεν το σχεδίασαν καν, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το empty, δηλαδή φτιαγμένο και για ραδιόφωνο. Χρόνο πολύ δεν θα κάνουμε, δεν θα κάτσουμε, τι γίνεται μισή ώρα εδώ πέρα. Αλλά αν ακούσετε τον υπόλοιπο δίσκο, είναι για πολλές αυτοκτονίες και για... δεν την παλεύω με τη ζωή, με παράτησαν οι γκόμενες και δεν ξέρω εγώ τι θα κάνω και η ζωή μου δεν με γεμίζει και όλα αυτά. Έτσι τους ήρθε, το κάναν δυναμικά, βγήκανε, αλλά έχει κάτι μελωδίες, όλος ο δίσκος. Όλος ο δίσκος όμως, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αποφάσισαν να το παίξουμε από την αρχή, έτσι. Λογικό είναι, έτσι. Το ραδιόφωνο τους έπαιζε λες και ήταν η Radiohead ή η Placebo ή ξέρω εγώ ποια άλλη νιούς. Καταπληκτικό άλμπουμ. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να έκαναν, είναι και θα είναι και το καλύτερό τους και το πιο εμπορικό τους και ό,τι θέλεις. Α, Δημοσθένη. Αυτό. Και για να πάρετε μια μικρή γεύση από τι ακολουθεί, το αφήνουμε λίγο, γιατί στην αρχή ακούγεται ένας γκρουβάτος δίσκος και καλά και δεν είναι έτσι. Τώρα βέβαια συνεχίζει, έχει άλλο ένα ρεφρέν. Νομίζω. Ωραία, βόη. Θα ακούσουμε λίγα δευτερόλεπτα και από το επόμενο. Εντάξει, μιλάμε τώρα. Δεν θέλω να το σκοτώσω, να το κόψω στη μέση. Θα δούμε. Εγώ είπα ότι ήθελα να πω, ότι είχα να πω για τους ανάθεμα και την ιστορία τους και το συγκεκριμένο άλμπουμ και γενικότερα. Για λίγο θα καπνίσω τσιγαράκι.
Μιλάμε για έπνευση ατελείωτη. Βέβαια το αγαπημένο μου ανάθεμα άλμπουμ είναι το Eternity. Το οποίο άμα αυτό είναι μια φορά έτσι, εκείνο είναι 10 φορές έτσι. Το 99 Καλά, οι στίχοι αυτοκτονάτε με κι ας κλαίω. Φοβερό έργο. Και άμα κάποιος είναι εθισμένος σε ουσίες, έχει χωρίσει πρόσφατα από τον έρωτα της ζωής του, απαγορεύεται αυτό το άλλο. Μεταξύ σοβαρού δεύτερου. Λοιπόν, ελπίζω να σας έκανα να θυμηθείτε τους υπέροχους ανάθεμα. Ακόμα και τώρα καλή είναι. Απλά, λογικό είναι. Αλλάζεις, μεγαλώνεις, δεν πες μία μουσική. Λοιπόν, την υγειά σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Cheers, mate.